Καλησπέρα σας, Λίμπερο 107,4. All About Aris On Air, ξεκινάμε και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 7. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο. Τετάρτη σήμερα, 22, αϊντε, Τετάρτη σήμερα πώς έχουμε, 3 του μήνα, το ρολόι πάει λάθος, θα το φτιάξουμε. Λοιπόν, 3 του Ιούλη, στα μέσα της εβδομάδας, της πρώτης εβδομάδας του Ιουλίου, καυτή η εβδομάδα μέχρι στιγμής, με πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Ακριβώς αντίθετο δηλαδή από τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην Ολλανδία, όπου είναι στραμμένο το βλέμμα μας τα τελευταία 24 ώρα λόγω της παρουσίας του Άρη. Θα μιλήσουμε φυσικά μέσα στο επόμενο δίωρο που θα είμαστε μαζί για τον ποδοσφαιρικό Άρη, για ό,τι υπάρχει από τον μπασκετικό Άρη. Θα επικοινωνήσουμε με τον Χρήστανο Τσαλτίδη, ο οποίος είναι καθοδόν για το Σιτάρντ, όπου βεβαίως Χρήστο Κιώση, όπου ο Άρης στις 8 η ώρα Ελλάδος, 7 η ώρα Ολλανδίας, αντιμετωπίζει τη Φορτούνα Σιτάρντ στο πρώτο του φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους, το οποίο θα ακούσετε φυσικά ζωντανά από τον Λίμπερο 107,4 και θα ενημερώνεστε ζωντανά. Φέρτε μαγλιζάκι εδώ πέρα, φέρτε εδώ, μην... δεν πειράζει, δεν έχουμε θέμα. Άντε, σταύρωσε το κιόλας για να βγει. Λοιπόν, πολύ ωραία πράγματα. Γίνεται δουλίτσα. Θα ενημερωθείτε ζωντανά για το φιλικό μέσα το Λίμπερο 107,4 και από το Λαμπαουτάρης. Βέβαια, παράλληλα θα υπάρχει και ένα άλλο φιλικό σε 8 η ώρα. Ούτε να είχαν συνεννοηθεί ο Άρης με τον Μπάουκ για τα πρώτα τους φιλικά επί Ολλανδικού εδάφους. Με ποιο παίζει ο Μπάουκ, Χρήστο? Θυμάσαι? Αϊτχόφεν. Αλκμαρ. Α, με την Αλκμαρ παίζει, μάλιστα. Δυνατό φιλικό. Δύο φιλικά. Θα ενημερωθείτε και οι φίλοι του Άρη και οι φίλοι του Πάουκ ζωντανά σε 8. Μέσα από τον Λίμπερο 107,4. Έχουμε ειδησούλες και σήμερα από την Θεσσαλονίκη, γιατί μπορεί τα βλέμματα να είναι στραμμένα στην Ολλανδία, αλλά γίνονται πραγματάκια και εδώ πέρα. Όπως για παράδειγμα η ανακοίνωση που υπήρξε πριν από λίγο, πριν από κανένα τεταρτάκι περίπου, από την ΠΑΕ Άρης, η οποία επισημοποίησε την απόκτηση του Γιάννη Φετφατζίδη για τα επόμενα 2 χρόνια, με τον παίχτη να υπογράφει το συμβόλαιό του βεβαίως, κύριε Διευθυντά. Τι έχουμε? Έλα. Όχι Φετφατζίδης, όπως είπε και ένας ακροατής, Φεφτατζίδης. Φεφτατζίδης, ο Φεφτατζίδης, μάλιστα. Είχε ανεβεί μια ωραία φωτογραφία με τα περιστέρια στην Αριστοτέλους που πετάνε. Στο άκουσμα της ανανέωσης του Φετφατζίδη. Λοιπόν, θα συνεχίσει λοιπόν στον Άρη ο Γιάννης Φετφατζίδης για τα επόμενα 2 χρόνια. Πέρασε από ιατρικές εξετάσεις και αύριο θα πετάξει για την Ολλανδία ώστε να ενσωματωθεί στην... Ορίστε. Πόσα λεφτά? Κοντά στα 300. Όχι ρε, 300 για, σχεδόν 300 για ένα χρόνο. Κάτσε, 150, τι 150, περίμενε. Καρυπιδάρος ρε φίλε, λεφτά δεν έχει, αφού λέγανε δεν έχει λεφτά ρε Γιώργο. Δεν έχει λεφτά ο Καρυπίδης λένε. Πώς κάνει αυτά που κάνει? Ναι, περίπου εκεί πέρα 250-300.000 είναι το ποσό το οποίο θα δώσει ο Άρης στον Φετφατζίδη. Δείγμα και το πόσο τον πιστεύει. Και τον όσον περιμένει από αυτόν την επόμενη σεζόν. Γιατί την περασμένη χρονιά, στο δεύτερο μισό που είδαμε τον Φετφατζίδη, το έχουμε πει και άλλη φορά, είναι αλήθεια ότι δεν σε έψινε τόσο πολύ για να θες να μείνει στην ομάδα την επόμενη σεζόν. Αλλά είναι ένας παίχτης Έλληνας. Είναι από τους πιο ποιοτικούς Έλληνες ποδοσφαιριστές στη θέση του, σε καλή ποδοσφαιρική ηλικία. Και ο Άρης ποντάρει εκεί, ποντάρει στο ταλέντο, ποντάρει στις ικανότητές του και στην διαφορά που μπορεί να κάνει ο καλός Φετφατζίδης και ο συγκεντρωμένος Φετφατζίδης στον Άρη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Μετά τις 5.30 θα έχουμε μαζί μας και τον Χρήσανθο για να σχολιάσουμε όλα τα τελευταία νέα της ομάδας και να κάνουμε έτσι ένα ψηλο pre-game του φιλικού με τη Φορτούνα Σιτάρ, το οποίο ξεκινάει στις 8. Τηλεφωνικά θα τον έχουμε τον συνάδελφο Χρήστο και όχι μέσω του άλλου πολύ χρήσιμου εργαλείου που διαθέτουμε πλέον στη φαρέτρα του Λίμπερο 107,4, έτσι να τα λέμε κι αυτά. Καθώς είναι καθοδόν ο καλός φίλος, προϊστάμενος και συνάδελφος για το μέρος όπου θα γίνει το φιλικό. Βλέπω εδώ πέρα και τη φωτογραφία με τον Φετφατζίδη να υπογράφει το συμβόλαιό του, φορώντας και την δεύτερη φανέλα του Άρη την επόμενη σεζόν. Ακόμα δεν έχουν γίνει τα αποκαλυπτήρια της πρώτης και περιμένουμε μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα είναι αυτή ακριβώς. Γιατί έχουμε δει την τρίτη, έχουμε δει τη δεύτερη. Για πρώτη φορά τότε με την ανακοίνωση του Σούντγκρεν είχαμε πάρει μια γεύση στη δεύτερη εμφάνιση του Άρη.
Την πρώτη ακόμα δεν την έχουν δει τα ματάκια μας. Φαντάζομαι ότι θα την δούμε μέχρι και τα παιχνίδια με την Αέλεμεσου όταν και θα την μπουτάρει η συγκεκριμένη φανέλα. Η Αέλεμεσου, η οποία πήρε τον Καζαριάν, Χρήστο μου. Καλός παίχτης. Καλός είναι αυτός. Που είχε βάλει ένα από τα τρία γκολ της Αρμενίας κόντρα στην Ελλάδα. Πρώην παίχτης του Ολυμπιακού και της Κέρκυρας, για όσους δεν θυμούνται. Εντάξει, κοίτα, για μια ομάδα η οποία είναι λίγο σφιχτή οικονομικά και έχουν διοικητικά ζητήματα, εντάξει, μια χαρά μεταγραφή κάνανε με τον Γκαζαριάν. Αυτό το οποίο παρατηρούμε και εμείς ως ουδέτεροι, βέβαια, και χωρίς να είμαστε πολύ βαθιά στο ρεπορτάζ, θα έλεγα σου, είναι ότι ο πρόεδρος της σίγουρα χρειάζεται συμπαίχτες και εξτρά ρευστό για να κινηθεί, αλλά οι δηλώσεις του περί αποχώρησης νομίζω ότι δεν έχουν και πάρα πολύ βάση. Απλά προσπαθεί ο άνθρωπος να βρει κάποιους συμπαίχτες στην ομάδα από τη νέα σεζόν, για να μην βάζει μόνο αυτός χρήματα. Και να. Ναι, αυτό τώρα είναι γνωστές τακτικές, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, γιατί και η Κύπρος στην Ελλάδα είναι. Εντάξει, έχουν μια άλλη κουλτούρα, οκ, η αγγλική, αλλά αυτά τα παιχνίδια ελληνικής φύσης που παίζουν οι παράγοντες, οι πρόεδροι κτλ., τα έχουν πάρει και αυτά από εμάς. Άρα δεν νομίζω ότι στο τέλος θα φύγει ο κύριος Ανδρέας Σοφοκλέους, ο συμπατριώτης μου και ιδιοκτήτης γνωστού δικηγορικού γραφείου, εταιρείας Παύλα, το οποίο εδρεύει στην Μαρτυρική Μεγαλόνησο. Πάντα τιμοπόλεμος ο Χρήστος Κιώσης για να πετάξει τις φήνες του. Καλός είσαι. Λοιπόν, στα μεταγραφικά, αυτή την εβδομάδα περιμένουμε τις οριστικές εξελίξεις όσον αφορά τον αντικαταστάτη του Μανώλη Σιώπη. Με το όνομα του Καστεγιάνου να είναι το μοναδικό που έχει βγει στη δημοσιότητα. Και με τον Άρη να έχει άλλη μία περίπτωση τουλάχιστον ποδοσφαιριστή που τον έχει πολύ ψηλά στη λίστα του. Είναι ο Καστεγιάνο και ένας ακόμα ποδοσφαιριστής κάτοχος γαλλικού διαβατηρίου, οι οποίοι είναι στην κορυφή της λίστας των ανθρώπων της ομάδας. Συν ένας ακόμα, θα πω εγώ, μια τριάδα ποδοσφαιριστών. Μην δυναμώνει το χαλί και με αγχώνει, γιατί αυτό το πράγμα που κάνει με αγχώνει. Ότι αν σταματήσω για λίγο να μιλάω, θα μου σηκώσει το χαλί. Λοιπόν, είναι ο Καστεγιάνο, ο παίχτης αυτός κάτοχος γαλλικού διαβατηρίου που αποτελούν προτεραιότητα για τον Άρη και θα προσπαθήσει να κλείσει ένα από τους δύο μέσα στα επόμενα 24 ώρα από μια τελική τριάδα ποδοσφαιριστών στην οποία κατέληξαν οι άνθρωποι της ομάδας για την θέση 6 και θα γίνει προσπάθεια μέσα στις επόμενες 48 με 72 ώρες ο Άρης να αποκτήσει κάποιον από αυτούς τους ποδοσφαιριστές και να καλύψει γρήγορα το κενό που έχει δημιουργηθεί μετά την αποχώρηση, μετά την οριστικοποίηση της πόλης του Μανώλη Σιώπη στην Αλάνια Σπορτ το περασμένο Σαββατοκύριακο. Μια πώληση που σήμερα επισημοποιήθηκε με τους Τούρκους νωρίς το μεσημέρι να ανακοινώνουν την απόκτηση του διεθνή μέσου από τον Άρη για τα επόμενα 3 χρόνια. Υπάρχουν και σχετικές φωτογραφίες από την παρουσίαση του Σιώπη, ο οποίος βρίσκεται στην Τουρκία. Και με τον Άρη λίγο αργότερα να βγάζει τη δική του ανακοίνωση με την οποία γνωστοποίησε ότι ο παίχτης επολύθη στον τουρκικό σύλλογο. Διαφορετική βέβαια ανακοίνωση από πολλές άλλες, παρόλο που μιλάμε για ένα παίχτη ο οποίος ήταν μόλις ένα χρόνο στην ομάδα. Η ΠΑΕ Άρης ευχαριστεί τον Μανώλη Σιώπη για την προσφορά του στην ομάδα μας και του εύχεται το καλύτερο στο νέο σταθμό της καριέρας του. Pitbull, thanks and good luck. Αυτά δεν τα συναντάμε σε πολλές ανακοινώσεις που αφορούν αποχώρηση ποδοσφαιριστή. Απλά ο Σιώπης. Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Εξαιρετική, Χριστοκιός, ατμόσφαιρα. Εξαιρετική όπως πάντα. Απλά ο Σιώπης ήταν μια ιδιαίτερη περίπτωση για τον Άρη. Από τους καλύτερους χαρακτήρες, θα το λέω και θα το ξαναλέω, που περάσανε από το σύλλογο τα τελευταία χρόνια και έχει τη σημασία του για μένα και για πολλούς σε μια ομάδα να μην υπάρχουν μόνο καλοί ποδοσφαιριστές, καλοί προπονητές, καλά στελέχη, πρέπει να υπάρχουν και καλοί χαρακτήρες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για τη λειτουργία της ομάδας. Ο Μανώλης Σιώπης ήταν μια τέτοια περίπτωση ανθρώπου, καλός χαρακτήρας, είναι το γνωστό που λέμε καλό παιδί και οι πολύ καλές σχέσεις που διατηρούνται ανάμεσα στις δύο πλευρές για μένα αφήνουν ορθάνυχτο το παράθυρο, την πόρτα βασικά, της επιστροφής του στον σύλλογο κάποια στιγμή στο μέλλον. Θα είναι μετά από 2 χρόνια, θα είναι μετά από 3 χρόνια, αλλά δική μου αίσθηση είναι ότι ο Σιώπης κάποια στιγμή θα επιστρέψει και πάλι στον Άρη, νιώθοντας και ο ίδιος σε έναν βαθμό ότι έχει αφήσει κάτι στη μέση από το διάστημα που αγωνίστηκε στους κυτρινόμαυρους. Παιδί μου εσύ! Παιδάκι μου εσύ!
σε τρομερή κατάσταση σήμερα. Σε τρομερή κατάσταση σήμερα, Χρήστο Γιώση. Μ' αρέσεις. Μ' αρέσεις, λοιπόν. Έλα, καλησπέρα, τι έγινε. Α, όχι, εντάξει. Ένας καλός φίλος και συνάδελφος, ο οποίος μας έστειλε μήνυμα νωρίτερα, τώρα απαντήσαμε. Δεν απάντησε πίσω, δεν πειράζει. Καλή καρδιά. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά και, και το Σιόπι. Είπαμε, περιμένουμε τα επόμενα 24 ώρα να δούμε ποιος θα είναι οριστικά ο αντικαταστάτης του. Ο Άρης θέλει να τελειώνει με αυτή την υπόθεση μέχρι την Παρασκευή, το αργότερο Σάββατο, ώστε να προλάβει ο παίχτης που θα έρθει περίπου μία εβδομάδα από την προετοιμασία του Άρη στην Ολλανδία, να προλάβει ενδεχομένως να παίξει και στο φιλικό με την Αϊτχόφεν. Δύσκολα τώρα να προλάβει το μάτς με τη Γάνδη το ερχόμενο Σάββατο. Πολύ δύσκολα. Γι' αυτό, αν καταφέρει ο Άρης και τον κλείσει μέχρι το Σάββατο, θα μπει στο αεροπλάνο, πάει στην Ολλανδία και ενδεχομένως το δούμε στο φιλικό με την Αϊτχόφεν, τον αντικαταστάτη του Μανώλη του Σιόπη. Σίγουρα πολύ περισσότερο στο φιλικό με τον Ατρόμητο, με στόχο ο παίχτης που θα έρθει να είναι έτοιμος για το πρώτο επίσημο μάτι σεζόν με αντίπαλο την ΑΕΛ Μεσού, θυμίζω, στις 25 Ιουλίου στο Κλεάνθης Βικελίδης. Γενικότερα νομίζω ότι και με τον Χαφ και με το Φετφατζίδη, αν θέλετε, πλέον αφού συμφώνησε κιόλας, ο Παντελίδης θα ήθελε να έχει άλλες 2-3 αφήξεις σίγουρα στην Ολλανδία για να γίνει και πιο εύκολο το έργο του και για να δουλέψει αυτές τις μέρες, ειδικά με ποδοσφαιριστές, ο οποίος θα υπολογίζει την επόμενη σεζόν, διότι από τη μία έχουμε ένα ρόστερ αυτή τη στιγμή πάνω στην Ολλανδία, το οποίο απαρτίζεται από 23-24 ποδοσφαιριστές, αλλά από αυτούς ο προπονητής του Άρη έχει στη διάθεσή του σίγουρα το μεγαλύτερο κομμάτι της βασικής του εντεκάδας, αν εξαιρέσει δηλαδή το Σούντγκρεν, με τον οποίο ακόμα δεν έχουμε κάποια εξέλιξη. Το βασικό σου εξάρι και το Φετφατζίδη που ανεβαίνει αύριο, όλους τους υπόλοιπους έχει στη διάθεσή του. Αυτούς που υπολογίζει για βασικούς. Από εκεί πέρα όμως, μιλάμε για παίχτες των ειδημάτων υποδομής που από αυτούς να μείνουν 2 στην ομάδα. 3 που δεν θα είναι σίγουρα στα βασικά του πλάνα. Κάποιες συμπληρωματικές επιλογές και παίχτες των οποίων η θέση στο ρόστερ της νέας σεζόν δεν είναι σίγουρη. Άρα μιλάμε ακόμα για ένα ρόστερ το οποίο είναι υποκατασκευή. Θα λέγαμε. Σίγουρα θα ήθελε ο προπονητής του Άρη να έχει περισσότερες επιλογές παίχτων που θα έχει στη διάθεσή της νέας σεζόν αυτή τη στιγμή πάνω στην Ολλανδία. Έχουμε ακόμα βέβαια μέρες μπροστά μας. Σημασία έχει ο Άρης πώς θα γυρίσει από την Ολλανδία και σε τι κατάσταση θα είναι το ρόστερ όταν θα επιστρέψει η ομάδα από την Ολλανδία. Για να γίνει και πιο εύκολο το έργο του προπονητή, ειδικά από τη στιγμή που σε εκείνο το διάστημα θα έχει μπει στην τελική ευθεία προετοιμασία της ομάδας για τα πρώτα επίσημα παιχνίδια της σεζόν. Το θετικό, όπως επαναλαμβάνω, είναι ότι έχει σχεδόν το μεγαλύτερο κομμάτι του βασικού του κορμού. Εκείνη που σώζεται κάπως η κατάσταση όσον αφορά το ρόστερ όπως είναι διαμορφωμένο αυτή τη στιγμή. Χωρίς να θέλω να δικήσω τα μικρά παιδιά, τους νεαρούς ποδοσφαιριστές που είναι στην ομάδα, προς Θεού, εντάξει, και για αυτούς είναι μια ευκαιρία σίγουρα και μια πολύ σημαντική εμπειρία. Είναι αδικής ο παίχτες που η θέση του στο ρόστερ είναι επισφαλής, αλλά η παρουσία του στην Ολλανδία τους δίνει ενδεχομένως και μια δεύτερη ευκαιρία για να αποδείξουν ότι μπορούν να συνεχίσουν στην ομάδα. Αν δεν την πάρουν και αυτοί, τότε τα δεδομένα θα διαφοροποιηθούν. Γιατί σε μια ομάδα έτσι γίνεται πάντα, κάποιοι έρχονται, κάποιοι φεύγουν. Πάντα έτσι είναι το ποδόσφαιρο και θα το πρέπει να το συνηθίσουμε στον Άρη. Και το λέω κυρίως όσον αφορά το κομμάτι των πωλήσεων. Λοιπόν, θα πάμε στο πρώτο break για σήμερα. Μόλις επιστρέψουμε, θα συνδεθούμε με Ολλανδία και Χρύσανθο Τσαλτίδη. Λίπρο 107,4, όλα μπαουτάρι σε νέα. Επιστρέφουμε. Παραδεπάμε και τις 7. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο. Χρύσος και όσες στην ρύθμιση του ήχου. Θα συνδεθούμε σε λίγο με την Ολλανδία. Μην ξεχνάτε όμως ότι η δημοσιογραφική ενημέρωση για την προετοιμασία, τα φιλικά και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Άρη είναι μια προσφορά από το Κριτσίμις Κόσμημα. Έτσι, το οποίο είναι μαζί μας, με εμπειρία στον χώρο του χρυσού κοσμήματος, είναι εδώ για να σας προσφέρει τα πιο στυλάτα κοσμήματα στις πιο απίθανες τιμές, κοσμήματα που φοράει κάθε στυλάτη γυναίκα και το δώρο που θα ήθελε να κάνει κάθε άντρας στην σύντροφο του. Το Κριτσίμις Κόσμημα το βρίσκεται Γρηγορίου Λαμπράκη 190 Άνω Τούμπα και διαδικτυακά στο www.kritsimis.gr. Όπως επίσης έχουμε μαζί μας και Ανθουλάκης Smart Trans, αν απαιτήσει υψηλή ποιότητα, συνέπεια παράδοση και κορυφαίες προδιαγραφές στις οδικές μεταφορές, η επιλογή είναι μονόδρομος. Ο Ανθουλάκης Smart Trans από το 1973 συγκαταλέγεται στις κορυφαίες εταιρείες στον τομέα των διεθνών οδικών μεταφορών, νέες τεχνολογίες, ασφάλιση, συνεχή παρακολούθηση φορτίου και αξιόπιστο δίκτυο συνεργατών σε Ελλάδα και Ευρώπη. Πληροφορίες στο 2310-75-3024 και στο ανθουλάκης.ltd.gr. Με Ανθουλάκης Smart Trans στείλαμε το Χρήστο Τσαλτίδη στην Ολλανδία. Καλησπέρα.
Εννοείται, ρε φίλε. Μόνο με φορτηγό μπορώ να μετακινηθώ. Παρακολουθούσαμε την πορεία του πακέτου μέχρι το σημείο που έπρεπε να παραδοθεί, εκεί πέρα στο Άρνεμ. Εσύ κοροϊδεύεις, αλλά εγώ είδα στην Ολλανδία ανθουλάκι, φίλε. Είχε! Επειδή ο ανθουλάκι ξεχωριζόταν όλη την Ευρώπη. Παντού είναι, ρε φίλε. Παντού είναι. Απλά ήταν βράδυ και δεν μπορούσα να το βγάλω τέτοιο. Φωτογραφία, λοιπόν. Μάλιστα. Όντως είναι παντού, να ξέρεις. Είναι από τις κορυφαίες εταιρείες πέρα από την πλάκα στις οδικές μεταφορές. Σε όλη την Ευρώπη. Οπότε ανθουλάκες. Διαφημίζουμε μόνο τους κορυφαίους. Οι επαγγελματίες θα κάνουν τη σωστή επιλογή και θα πάνε τα πραγματάκια τους, ναι, έτσι όπως πρέπει να πάνε, στον χρόνο που πρέπει να πάνε, με τον τρόπο που πρέπει να πάνε. Έτσι. Εμείς πάντως είμαστε εδώ στο χωριό δίπλα από το Sport Complex που θα διεξαχθεί το παιχνίδι. Mm-hmm. Με βάση τις περιγραφές δεν είμαι πολύ αισιόδοξος για την τεχνολογική υποστήριξη της περιοχής. ενώ για Wi-Fi και τέτοια δεν υπάρχει περίπτωση από ό,τι μας είπαν εκεί πέρα. μας βλέπω να θυμόμαστε τις εποχές που μετέδες στον Εύρο και στο Κοκκινόχωμα. Όρθιοι δηλαδή. Έλα να δεις τη γλυκά. Έλα να δεις τη γλυκά. Αυτή είναι η πληροφόρηση, φίλε. Έλα να δεις τη ωραία που είναι. Ναι, αλλά εσύ πήγαινε ξεκούραστος, φίλε, έτρωγες και μια τέτοια. Τι έκανα? Μια μπριζολάρα. Ενώ εσύ χρήσατε, κουράστηκες να πας με γλυκή. Εδώ πέρα, ρε φίλε. Εδώ τώρα δεν είχε μπριζολάρες να πάμε και τέτοια. Δηλαδή, άμα δεν φας μπριζόλα, δεν μπορείς. Λέω, συγκρίνω τις καταστάσεις. Εγώ νηστικός πήγαινα και μετά έτρωγα, να ξέρεις. Εδώ μας φέρανε κλαμπ μαύρο ψωμί, ρε φίλε. Πράγματα. Μπράβο τους, ρε φίλε. Υγιεινά, έτσι. Ντροπή. Φωτοπουλάκι και τέτοια. Μπράβο, μια χαρά. Πολύ ωραία. Υγιεινά. Έτσι πρέπει. Έτσι. Οι θερμοκρασίες εκεί παραμένουν ίδιες με το Άρνεμ. Και εγώ και ο Σάμα πάντα κάνουμε υγιεινές. Κοίτα, ο Δημήτρης γενικότερα ξέρει ότι είναι πολύ της υγιεινής διατροφής. Εντάξει, με μούσλι θρέφεται και βρώμε. Αυτά είναι γνωστά. Έτσι. Ναι, ωραία. Έτσι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τώρα πάμε προς το πάρκινγκ για να πάρουμε το αυτοκίνητο, για να πάμε σιγά σιγά προς το γήπεδο. Ναι. Για να έρχεται και φωτογραφίες και όλα τα υπόλοιπα. Ωραία. Σε 2,5 ώρες από τώρα. Δεν είναι μια καλή επιρροή. Μια καλή επιρροή δεν είναι η τελατερία. Φεύγουμε. Ναι, μακριά χρήσατε, μακριά. Χρήσατε, μακριά. Λοιπόν, πρώτο φιλικό. Ναι. Ευκαιρία για τα πρώτα συμπεράσματα. Εντάξει, όσο και αν λέμε ότι σε αυτό το πρώτο παιχνίδι δεν μπορείς να βγάλεις ουσιαστικά συμπεράσματα. Νομίζω ότι είναι περισσότερο ένα παιχνίδι για να ασχοληθεί ο Σάββας ο Παντελίδης και οι συνεργάτες του. Και βέβαια εμείς να δούμε για πρώτη φορά να παίζουν ο Ντουάρτε, ο Ιντέγε, να δούμε αν θα επιλέξει κάποιο διαφορετικό σχηματισμό, να δούμε ποιος θα κληθεί να αντικαταστήσει το Σιώπη. Γενικότερα να δούμε κάποια πραγματάκια που μπορείς να αντιληφθείς και να καταλάβεις στο πρώτο φιλικό παιχνίδι. Ο Άρης θα μπει με στόχο να μην υπάρχει ένας δραματίας, να μην υπάρχουν προβλήματα. Βασικό. Γιατί μην ξεχνάμε ότι σε περίπου 20-22 μέρες πόσο είναι, υπάρχει το πρώτο επίσημο παιχνίδι και δεν θέλει σε καμία των περιπτώσεων ο Σάββας ο Παντελίδης να χάσει κάποιον ποδοσφαιριστή. Με αυτά τα δεδομένα φάμε για το παιχνίδι αυτό. Νομίζω ότι η προσμονή υπάρχει, γιατί είναι η πρώτη αγωνιστική δράση. Από εκεί και έπειτα δεν έχω απαιτήσεις για να δω κάτι το οποίο κάτι περισσότερο από ό,τι θα μπορούσαμε να δούμε σε αυτό το χρονικό διάστημα. Δηλαδή είμαστε στις αρχές Ιούλιο. Πέρσι τέτοια εποχή δεν είχε ξεκινήσει, νομίζω, κάνει προετοιμασία. Στο ξεκίνημα δεν ήταν προετοιμασία. Στο Δέρμιο ήταν οι πρώτες μέρες. Πρώτες μέρες για φυσική κατάσταση κτλ. Είναι γιατί τώρα ξεκινάς νωρίτερα, εντάξει, γι' αυτό. Καλά, ναι. Εντάξει, φυσιολογικό είναι, παιδί μου. Και 25 Ιουλίου θέλεις να είσαι σε ένα βαθμό ετοιμότητας α. Σίγουρα όμως δεν θα θες να είσαι στον τελικό βαθμό ετοιμότητας. Ναι. Έχει διαφορά το ένα από το άλλο. Τέλος πάντων, θα δούμε. Ο Φετβατζίδης είναι η προσθήκη και επίσημα πλέον. Το θετικό για μένα είναι ότι αύριο θα βρίσκεται στην Ολλανδία. Mm-hmm. Οπότε έχω την αίσθηση, δεν ξέρω αν θα γίνει πρωινή προπόνηση, αν γίνει θα είναι ένα χαλάρωμα. Αν υπάρχει απογευματινή προπόνηση αύριο, νομίζω ότι θα μετέχει και αυτός. Θα είναι στο πρόγραμμα και αυτός. Μάλιστα. Ωραία, το δούμε και αυτό να μπαίνει σιγά-σιγά, να δέσω και μια ακόμα επιλογή στον Παντελίδη και να το δούμε λογικά και στο φιλικό του Σαββάτου με την Γάνδη.
επιλογές. Σε τι κατάσταση θα είναι με το ΧΑΦ. Είναι. Είπαμε δύο-τρία πραγματάκια νωρίτερα. Γιατί τώρα εντάξει, ο Άρης έκλεισε με ένα ακόμα πολύ σημαντικό κομμάτι της αρχικής, της βασικής του εντεκάδας. Με το ΧΑΦ είναι αυτό που λέγαμε και χθες. Με ρωτάει ένας φίλος που είδα και είπα ότι ο Καστεγιάνο είναι ο αγαπημένος Κερκίδας. Από ό,τι θυμάμαι δεν έχω πει ο κάτι, γιατί απλά δεν το ξέρω. Ούτε εγώ το είπα. Έχουμε πει εμείς ότι είναι ο αγαπημένος Κερκίδας ο Καστεγιάνο. Κάποιος στο site το έχει γράψει. Αλλά δεν είναι κανένας τους δυο μας. Κάποιος στο site. Ναι. Κάποιος στο site. Στο site σου. Στο site μου έχει γράψει κάποιος ότι το έχει γράψει. Μάλιστα. Ναι, κάπου δεν έχει γράφτηκε. Μπορούμε να το βρούμε αυτό να δω τον αγαπημένο της Κερκίδας. Γιατί κάτι πινελίκια μου στείλαν ότι, ναι. ότι υπάρχουν το παδί της Λας Πάλμας. Ναι. Αλλά τι ωραίο αυτό ρε φίλε. Δώσε το, το συνάδελφο που το είπε να μιλήσει στον αέρα. Δεν έχουμε πρόβλημα. Εμείς είμαστε πολύ ανοιχτό ραδιόφωνο. Αν θέλει να πει και αυτό ένα σχόλιο. Άλλο συνάδελφο δεν έχει πει. Όχι, άλλο. Δεν έχω πρόβλημα. Δώσε όποιον θες. Όχι, ποιο το είπε. Α, δεν το είπε κάποιο από του συναδέλφου που είναι εκεί πέρα μαζί. Στο All About Arts έχει γραφτεί, ρε φίλε. Έχει γραφτεί, όντω, ναι, έχει γραφτεί. Το είδα κι εγώ. Εμπιστεύτηκα αυτό που το έγραψε. Μάλλον αυτό μπέρδεσαν. Ναι. Για να γράφτηκε εγώ λέω ότι ισχύει. Άρα αφού γράφτηκε στο λαμπάω. Να σου πω κάτι. Καλά, ναι, έτσι πάει πάντα. Να σου πω κάτι, αφού γράφτηκε ισχύει. Είναι αγαπημένος Κερκίδας. Κοίτα, όταν μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι 8 χρόνια εκεί πέρα, σίγουρα είναι ένας από τους παίχτες που κάνει ένα αγγέλ στον κόσμο. Αλλά τώρα, το αν είναι τόσο αγαπημένος πια. Αυτός που το έγραψε και ακούει λογικά την εκπομπή, να μου στείλει ένα μήνυμα να λογοδοτήσει λίγο στο Messenger. Ο Γκάτος. Ο Γκάτος. Αυτός θα γράφει αυτά. Ο Γκάτος. Ένας από τους δύο. Το φίλο, ο Γιώργος Γκάτος. Ένας στους δύο κληρώνει τώρα. Θα δούμε. Τον δώσαμε. Ωραία. Ωραία. Ελπίζω να μην έρθει ο Καστεγιάνο, φίλε, πραγματικά. Γιατί? Με τόσο αρνητική ενέργεια, με τόσο συμφωνητό που έχει πάει το παιδί. Με τόσο. Θα έρθει και στο πρώτο παιχνίδι, θα πάθει ρίξη για στον. Και ξέρεις το μετά. Και ξέρεις αυτή η μύρλα και αυτή η γκρίνια, καλά, πριν τον δούμε, πριν τον κάνουμε, να τον βγάζουμε χαζό, κουτσό. Το άλλο είναι. Έλα ρε. Μα πού να φας τη γλώσσα σου. Ναι, να το σοκιώσεις. Και να σου πω κάτι, όχι μόνο αυτό, και να μην γίνεται και το αντίθετο. Δηλαδή να αποθεώνεται ένα σπέση πριν τον δούμε. Όλοι κρίνονται μέσα στο γήπεδο. Εγώ θυμάμαι τα ξεφωνητά για το Σόζα. Μου θυμίζουν πάρα πολύ το. Γιατί λέγανε ότι 8 μήνες έχει να παίξει μπάλα. Κάποιοι τα λέγανε, Χρήστατε, αυτά. Αλήθεια είναι. Ή το έφερε στο παλτό. Κάποιοι τα λέγανε, Χρήστατε, όντως αυτά. Αλήθεια είναι. Ελπίζω να έρθει ο άλλος. Ο μεγαλικός. Ναι, τώρα χάνεται λίγο το σήμα σου όμως. Δεν ξέρω που είσαι. Ναι, γιατί μπήκα κάπου. Του μπήκα κάπου, λίγο άρρωστο, ναι. Μας ακούς? Εγώ σ' ακούω μια χαρά. Τώρα σ' ακούμε κι εμείς πολύ καλύτερα. Ωραία. Είμαι σε ένα μεγάλο μάρκετ. Θα πάρουμε νερά, φίλε. Πάρτε μια εξαδούλα, την έχετε εκεί πέρα δίπλα που θα την βγάλετε στο όρθιο. Σωστά. Να δείτε την κλίκα. Είναι περίπου 38 είδη σαλαμιού. Χρήσιμες πληροφορίες. Πολύ. Α, όχι, δεν είναι 38. Είναι 138 στην άλλη πλευρά. 138. Ναι. Ένα πες, πάρω. Άρα θα βγάλω τώρα φωτογραφίες και θα βάλω. Όχι. Ωραία τα μάρκετ. Αχ, όταν βλέπει φαγητό. Εξασιάζεται. Ο δεύτερος παίκτης λοιπόν επίσης που απασχολεί είναι αυτό που λέμε το γαλλικό διαβατήριο. Ναι. Περιμένουν απαντήσεις οι άνθρωποι του Άρη εντός της ημέρας. Ελπίζω να συνεχίσει το θέμα και να κλείσει ο ΧΑΦ. Ο Παντελίδης έχει εγκρίνει και τον Καστεγιάνο, έχει εγκρίνει και τον που σου είπα το Γάλλο. Για τον οποίο επίσης, όπως και για τον Καστεγιάνο, υπάρχει πολύ θετική γνώμη στον Άρη. Ναι. Ναι. Οπότε περιμένουμε την εξέλιξη. Είναι δύσκολες περιπτώσεις. Ο Άρης βιάζεται. Αυτοί δεν βιάζονται γιατί έχουν δύο μήνες μπροστά τους, όπως αντιλαμβάνεσαι, για να πάνε κάπου. Ναι. Και αυτό σημαίνει ότι για να έρθουν τώρα πρέπει να πάρουν παραπάνω. Δεν είσαι η ομάδα η οποία έχει απεριόριστο μπάτζετ. Όχι, όχι. Με αυτά τα δεδομένα λοιπόν είναι δύσκολες περιπτώσεις. Να δούμε τι θα γίνει. Όπως και να έχει, ένα θέμα το οποίο με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο μέσα στα επόμενα 24 ώρα θα ολοκληρωθεί και πρέπει να ολοκληρωθεί για να έχει ακόμα έναν παίχτη, ένα βασικό παίχτη ο Παντελίδης στην διάθεσή του. Και από εκεί και πέρα υπάρχει περίπτωση τη Σοκό, η οποία θα ξαναπασχολήσει τον Αύγουστο. Ναι. Αυτή την πληροφόρηση έχω. Γιατί είναι στη λίστα, είναι παίχτης ο οποίος είναι καλός χωρίς καμία αμφιβολία,
Αλλά αυτό το οποίο είδε και το θύμα σκάουτινγκ του Άρη, αλλά και ο Σάββας ο Παντελίδης, είναι ότι αυτός ο ποδοσφαιριστής παίζει περισσότερο στο 8. Παρά στο 6. Παρά, ναι. Στο 6. Ναι, ναι, ναι. Παρά στο 6. Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα δεν είναι πρώτος στη σχετική λίστα. Είναι μεν στη λίστα, ενδεχομένως να απασχολήσει και πάλι όταν πλέον με το καλό η ομάδα θα έχει προχωρήσει παραπάνω στην Ευρώπη. Mm. Αλλά αυτή τη στιγμή θέλουμε ένα κόπι, ένα εξάρι καθαρό. Γιατί οχτάρια έχεις έτσι κι αλλιώς αυτή τη στιγμή. Έχεις και τον Ντουάρτη, έχεις και τον Ματίγια, έχεις και τον. Εντάξει, ο Τόνσον είναι δεκάρι περισσότερο, οκ. Okay. Θέλεις ένα καθαρό κόφτη τώρα στη μεσαία. Και τον Μαρτίνες, βεβαίως. Ο Μαρτίνες δεν είναι οχτάρι, ο Μαρτίνες είναι δεκάρι. Θα παίζει όμως, θα παίζει ενδεχομένως εκεί. Εννοείς ο 4-3-3 εσωτερικός μέσος. Ναι. Εντάξει, ναι. Γιατί είναι μια μίξη οχταριού δεκαριού εκεί πέρα, γι' αυτό. Τέτοιο οχτάρι θα το σωστό δεν είναι. Ναι. Δεν έχει σίγουρα. Από ό,τι γίνεται κάθε φορά που θέλετε να παίξει να προσαρμόζει το σύστημά σου πάνω. Οι παίχτες πρέπει να προσαρμόζουν το σύστημα. Βέβαια. Και όχι το σύστημα στους ποδοσφαιριστές. Κάθε κάποιες περιπτώσεις. Μάλιστα. Ο Γιώργος Ογκάτος λέει ότι δεν το έγραψε αυτός, να ξέρεις. Ενημερώνω. Ούτε αυτό. Εμφανίστηκε υπάρχει εύκολος τρόπος. Ναι, να μπούμε σε διαχειριστικό. Ναι. Τι ώρα γράφτηκε, θα σου πω εγώ. Προχθές, την Τετάρτη ήτανε. Πότε βγήκε το θέμα του Καστελιάνου? Την Κυριακή. Κάνε μια έρευνα και να έρθουν με μήνυμα οι ρωτήσεις. Και να συλληφθεί ο τέτοιος. Ναι. Ωραία. Πάλι σε χάνουμε όμως, Ρίσταθε. Μάλλον τα 138 ήδη... Με χάνεις γιατί κλείνουμε. Α, κλείνουμε κιόλας. Ωραία. Μάλιστα. Ωραία, θα σε ξανακούσουμε στο 8. Αργότερα. Ναι, ναι. Όχι, και νωρίτερα, όταν φτάσω στο γήπεδο. Α, μπορεί να σε έχουμε πάλι μέχρι τις 7 δηλαδή. Ναι. Α, ωραία, εντάξει. Ωραία. Εντάξει. Ωραία, να είσαι καλά, Χρήστανθε, να είσαι καλά. Για την ώρα. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστανθο Τσαλτίδη σε αυτή την πρώτη σύνδεση που κάναμε σήμερα με την Ολλανδία. Η δημοσιογραφική ενημέρωση για την προετοιμασία του Άρη στην Ολλανδία, τα φιλικά, όπως το σημερινό, και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Άρη που θα ακολουθήσουν, είναι μια προσφορά της εταιρείας Καραμαλής Constructions, που είναι μαζί μας επίσης. Στο Πευκοχώρη Χαλκιδικής μπορείτε να βρείτε αυτό που ονειρευόσταν για τις καλοκαιρινές σας διακοπές. Πεύκη Deluxe Residences με ευρύχωρα στούντιο και σουίτες με πρωινό και pool view. Τηλέφωνο 237-40-622-22 ή pevkideluxeresidences.com. Και μαζί μας επίσης Arcon Ελλάς. Αν έχεις κατάστημα, φαρμακείο, σούπερ ή μίνι μάρκετ, η επιλογή σου είναι η Arcon Ελλάς για κατασκευή και τοποθέτηση ραφιών για κάθε κατάστημα χονδρικής ή λιανικής, κάθε τύπου και σε κάθε διάσταση ράφια που προσαρμόζονται στον χώρο σου. Την Arcon Ελλάς θα τη βρείτε στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου στο τηλέφωνο 2310-723-240 στο υποκατάστημα στην Αθήνα καθώς και στο arcon.gr. Θα περιμένουμε λοιπόν τις επόμενες μέρες, νομίζω μέχρι το Σάββατο, για να δούμε τι θα γίνει με τον Χαφ που θέλει να αποκτήσει ο Άρης. Τα δεδομένα για τον Καστελιάνο είναι λίγο πολύ γνωστά εδώ και λίγα 24 ώρα. Όσον αφορά τον άλλον ποδοσφαιριστή που υπάρχει και απασχολεί, υπάρχει επίσης πολύ καλή γνώμη για τον εν λόγω παίχτη, κάτοχος γαλλικού διαβατηρίου, και ίσως έχει και ένα πλεονέκτημα έναντι του Καστελιάνο, και οι δύο είναι πολύ καλοί ποδοσφαιριστές. Το κομμάτι της ηλικίας, γιατί πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για πιο νεαρό ποδοσφαιριστή από τον Ισπανό μέσο, κάτω των 30 δηλαδή. Εντάξει, για μένα είναι θετικό, γιατί ο Άρης έχει μαζέψει, τώρα ήταν λίγο άσχημη λέξη, έχει πάρει μέχρι στιγμής ποδοσφαιριστές που είναι εκεί πέρα 30-31, καλές είναι και αυτές οι ηλικίες, είναι όριμες ποδοσφαιρικές ηλικίες και μια τέτοια ηλικία φέρνει μαζί και την εμπειρία, την οποία χρειάζεται ο Άρης. Και δεν σημαίνει ότι αυτό το οποίο λέγαμε στις προηγούμενες μέρες πάει να ισχύει, ότι στην συγκεκριμένη θέση στο 6 δεν θες εμπειρία. Ο Καστελιάνο, βάσει των στοιχείων που υπάρχουν και με την ηλικία του, είναι μια πολύ καλή και έμπειρη λύση. Πολύ καλή λύση όμως είναι και η άλλη που υπάρχει. Και μια ακόμα τρίτη στην σχετική λίστα που αφορά τη θέση 6. Όπως και να έχει, με τον ένα με τον άλλον τρόπο, από τη στιγμή που έχουν ξεχωρίσει 2-3 περιπτώσεις, ο Άρης θα πρέπει μέσα στα επόμενα 24 ώρα να τελειώνει με αυτή την υπόθεση, να μην χάσει άλλο χρόνο, γιατί μιλάμε για μια θέση στην βασική του εντεκάδα και ένα παίχτη που το καλύτερο θα είναι να έρθει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.
να μπει σιγά σιγά στην νοοτροπία της ομάδας, στα θέλω του προπονητή και μακάρι να είναι έτοιμος για τα μας μηνέα λεμεσού. Αν έρθει ένας καλός ποδοσφαιριστής, μπορεί να είναι κανένα 20ήμερο, 15ήμερο στην ομάδα, αλλά αν είναι καλός, θα μπορεί να μπει και για βασικός. Σε διαφορετική περίπτωση, θα πας με τον Μπάσα. Που επειδή γίνει πολύ κουβέντα, δεν είπαμε ποτέ ότι είναι κακός ποδοσφαιριστής, προς Θεού. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει παίξει στην Τωρίνο. Και ήταν αρχηγός στην Τωρίνο. Ήταν χρόνια βασικός τέλεχος εθνικής Αλβανίας. Απλά η κριτική που γίνεται και θα γίνεται πάντα κριτική για τους ποδοσφαιριστές, είτε θετική είτε αρνητική, είναι ότι μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος δεν κούμπωσε πέρυσι στην ομάδα. Και πάνω που, πήγε να βρει τον καλό του εαυτό, έγινε αυτό που έγινε με τον Πανιόνιο και μετά δεν βρισκόταν και στα βασικά πλάνα του προπονητή. Αν όμως, επαναλαμβάνω, ο παίκτης που θα έρθει δεν προλάβει να είναι 100% έτοιμος, τότε ο Μιτζέν Μπάσα θα είναι εκείνος που θα βρεθεί στα βασικά πλάνα του Σάββα Παντελίδη για το ματς με την ΑΕΛ Λεμεσού. Ας έρθει όμως με το καλό πρώτα ο νέος παίχτης και θα δούμε τι θα γίνει μέσα επόμενες μέρες. Φωτιά μικρής έκτασης σε λεωφορείο ΑΣΤ στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης εκδηλώθηκε νωρίτερα, λέει σήμερα, μετά τον κόμβο του επταπυργίου στο ρεύμα προς δυτικά. Η φωτιά κατασβέστηκε από τον οδηγό του λεωφορείου, σημειώνοντας ότι εντός του αστικού δεν υπήρχαν επιβάτες, δόξα τω Θεώ, επετόπου που έσπευσε η πυροσβεστική με ένα όχημα. Αυτός ο περιφερειακός, ρε φίλε, όλο κάτι θα γίνεται. Θα γίνονται έργα, θα γίνονται τράκες, θα παίρνουν φωτιά τα λεωφορεία. Πάντα θα βρίσκουμε να κάνουμε κάτι στον περιφερειακό. Ναι, τέλος πάντων. Μεγάλη επιτυχία τα έργα που γίνονται. Τώρα που διάβασα αυτό το θέμα και βρήκα την αφορμή, μεγάλη επιτυχία τα έργα που γίνονται στον δρόμο Θεσσαλονίκης Μηχανιώνας, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, στο ύψος της Ιντερσαλόνικα. Πραγματικά πολύ μεγάλη επιτυχία που κάνατε μία λωρίδα το δρόμο εκεί, σε ώρες αιχμής κιόλας. Συγχαρητήρια. Και υπάρχει αυτή η ταλαιπωρία για τους οδηγούς και αυτή η καθυστέρηση. Γενικότερα να μας ενημερώνετε, να ξέρουμε να φεύγουμε από το δρόμο του Ρησίου τουλάχιστον τις τελευταίες μέρες, γιατί κάθε μέρα πάμε και την τρώμε σε εκείνο το συγκεκριμένο σημείο. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είναι εκπληκτικό. Και σε ώρες αιχμής επαναλαμβάνω αυτά τα έργα, έτσι. Τέλος πάντων, αυτοί που τα κάνουν, δεν φταίνε κιόλας αυτοί οι άνθρωποι που είναι εκεί πέρα, μέσα στην τάλα τον ήλιο και τα. Και επιμελούνται αυτών των έργων. Αυτοί που ορίζουν πότε πρέπει να γίνουν, φταίνε. Αλλά τέλος πάντων είναι μια άλλη κουβέντα συγκεκριμένη. Απλά πήρα αφορμή τώρα με αυτό το συμβάν που είχαμε ευτυχώς χωρίς τραυματίες και τα λοιπά στον περιφερειακό με το λεωφορείο του ΟΑΣΤ. Λοιπόν, θα έχουμε συνέχεια ξανά το Χρυσανθό. Σε λίγο θα είναι στο γήπεδο οι συνάδελφοι για την μετάδοση του φιλικού, το οποίο ξεκινάει στις 8. Περιμένουμε ενδιαφέρον και την πρώτη ενδεκάδα της σεζόν, έστω και σαν επίσημο παιχνίδι από το Σάββα Παντελίδη, αν και νομίζω ότι με βάση και τις επιλογές που έχει στη διάθεσή του, το μυαλό όλων μας πάνω κάτω πάει σε ένα συγκεκριμένο σχήμα, το οποίο θα χρησιμοποιήσει σήμερα ο προπονητής του Άρη. Δεν νομίζω να δούμε τον Ιντέγια τώρα βασικό, θα το αποκλείω κιόλας, okay. Περισσότερο λογικό μου βνοιάζει να δούμε τον Γιουνές, αξιαφιλικό μιλάμε σε κάθε περίπτωση. Είναι ένα μάτς που θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τις κάποιες πρώτες σκέψεις του προπονητή. Να δούμε αν θα χρησιμοποιήσει αυτό το περίφημο 4-3-3, αν θα πάει για την ώρα με το 4-2-3-1. Και είναι και μια ευκαιρία για τους ποδοσφαιριστές λίγο να ξεμουδιάσουν τα πόδια τους από τις πολύ έντονες προπονήσεις που πραγματοποιούν τις τελευταίες δύο εβδομάδες στην Θεσσαλονίκη και τις οποίες έχουν ξεκινήσει από χθες και επί Ολλανδικού εδάφους. Θα πάμε στο δεύτερο διάλειμμα. Ολοκληρώσαμε την πρώτη ώρα της σημερινής εκπομπής. Μόλις επιστρέψουμε, θα ανοίξω γραμμές. Σας στέλνω εδώ πέρα τιμοπόλεμους, όχι γκρίνιες και τέτοια μόνο, να χαρείτε. Εντάξει. Και μέχρι τις 7 θα έχουμε και μία ακόμα σύνδεση τουλάχιστον με τον Χρύσανθο και την Ολλανδία. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Λίμπερο 107,4, ο Λαμπάου Τάρης, ο Νέαρ. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Ανοίγουμε τις τηλεφωνικές γραμμές μέχρι να έχουμε ξανά τον Χρύσανθο στην παρέα μας. 2-3-10-2-87-3-8 για να τα πούμε και με εσάς. Μέχρι να συνδεθούμε εκ νέου με την Ολλανδία. Σε λιγότερο από 2 ώρες ξεκινάει το φιλικό του Άρη με την Φορτούνα Σιτάρντ, το πρώτο επί Ολλανδικού εδάφους. Στέλνετε και τα μηνυματάκια σας, γράφετε FM, αφήνετε κενό. Γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54526. Τον είδα, συνάδελφε. Λοιπόν, για να δούμε αν έχουμε κάποιο μήνυμα. Αν όχι, θα πάμε στις γραμμές. Πάμε στον πρώτο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε.
Γεια σας. Πώς πάτε με τις ζέστες? Η ζέστη είναι λίγο... είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία, θα έλεγα. Δεν... να σου πω κάτι, δεν είναι τόσο η ζέστη, είναι η υγρασία περισσότερο. Η υγρασία, τι να κάνουμε. Έχει υγρασία Θεσσαλονίκη. Δηλαδή τώρα να σου πω κάτι, χθες μετά την εκπομπή το απόγευμα, ανέβηκα λίγο πάνω στο χωριό μου, που είναι από εδώ πέρα κανένα 40 λεπτό. Είναι η μέρα με τη νύχτα, ρε φίλε. Δηλαδή καμία υγρασία, μηδέν, δεν κολλάς, δεν κάνεις. Ενώ εδώ... Έχει μέσα στην πόλη, έχει πρόβλημα. Έχει πρόβλημα, τι να κάνουμε, επιβιώνουμε. Τέλος πάντων, λοιπόν, η ιστορία αυτή με το εξάρι, όποιο και να είναι αυτό το εξάρι, ναι, είναι ότι πρέπει να πήραν είδηση ότι εμείς, γιατί όλοι ξέρουν για όλους, έτσι, κακά, ναι, τα ψέματα, ότι εμείς έχουμε ζόρια, ότι εμείς πήραμε, ξέρω εγώ, κάποια λεφτά, έστω 500 χιλιάρια πόσα πήραμε, δεν έχει σημασία, είναι αλουνών δουλειές αυτές, ναι, και θέλουν να τα αρπάξουν. Ναι. Εγώ αυτό φαντάζομαι, και ενδεχομένως ένας παίχτης, αυτόν που συζητάμε, να τον παίρναμε 200-250 χιλιάρικα, τώρα θέλω να μας πάρω το 500 έργο. Άρα λοιπόν θα έπρεπε λίγο να κινηθούμε, αφού όντως αποφασίσαν να φύγει ο Σιώπης, πριν ανακοινωθεί και το μάθει όλος ο κόσμος, να τον κλείναμε αυτόν τον παίχτη εδώ πέρα και μετά να ανακοινώνουμε και του Σιώπη, αφού έτσι κι αλλιώς θα φεύγει. Για να γλιτώναμε λεφτά, για τον πρόεδρο εννοώ, έτσι, για την ομάδα. Ναι. Δεν θα τα πληρώσω εγώ από την τσέπη μου, για όνομα του Θεού. Αυτό νομίζω εγώ, Νίκο. Δεν θα διαφωνήσουμε πολύ. Έτσι, λέω, την άποψη. Αλλά θες να σου πω, να σου κάνω και το συνήγορο του διαβόλου. Μια ομάδα θα λειτουργήσει. Πρόσεξε. Αν ο Άρης ήταν μια ομάδα με περισσότερα χρήματα, θα μπορούσε να κάνει αυτό που λες. Δηλαδή, ξέρω ότι το Σαββατοκύριακο θα οριστικοποιηθεί του Σιώπη στην Αλάνια Σπορ. Πάω στη Λας Πάλμας. Θες λεφτά, ναι, πόσα, 200, πάρτα, φέρτον. Αυτό λέω. Σε μια ομάδα που έχει συγκεκριμένες οικονομικές δυνατότητες, θα πρέπει να το λαμβάνουμε και αυτό ως δεδομένο. Εντάξει, ναι, αλλά αν όντως δεν έχεις, πρέπει να τα περιμένεις αυτά. Λες, δεν έχω λεφτά να κάνω αυτό το οποίο προείπαμε, να μην το ξαναπούμε. Λοιπόν, να το περιμένεις όμως και θα χάσεις. Δηλαδή αυτός τώρα θέλει να μας φάει το 500, το 600, σίγουρα. Θα σου πάω εγώ, θα σου πάω σε ένα κοντινό παράδειγμα, έτσι. Σε μια ομάδα που έχει μια δεδομένη οικονομική επιφάνεια. Ο ΠΑΟΚ έχασε την Παρασκευή του Λουτσέσκου και την Κυριακή έχει προπονητή. Γιατί? Γιατί έχει δώσει 2 εκατομμύρια σε αυτόν, 2 εκατομμύρια στην Μπράγκα. Γιατί τα έχει. Ναι, μα σίγουρα τα έχει. Τώρα εμείς μιλάμε για τα δικά μας δεδομένα. Ναι. Και μας ενδιαφέρει η δικιά μας ομάδα, υπάρχει και όμως... η εμπιστοσύνη του δικού μας προέδρου. Και υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά. Θα την πούμε και αυτή, γιατί για να το κάνω αυτό για να αποδείξω ότι ένα ζήτημα έχει πολλές πλευρές. Ότι θα μπορούσε να πας στην επιλογή ενός ελεύθερου ποδοσφαιριστή και να τελειώνει πιο γρήγορα. Αυτή την εποχή υπάρχει τέτοια περίπτωση. Γιατί να μην πάει ο Διαμαντόπουλος, είναι δυνατόν να μην το ξέρει αυτός? Μήπως δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση και θα υπάρχει τον Αύγουστο? Τι να σου πω. Οι άνθρωποι της ομάδας ξέρουν καλύτερα. Τι να πάει, σίγουρα αυτοί οι άνθρωποι γνωρίζουν. Αλλά και εμείς νοιαζόμαστε, γιατί τραβήξαμε πολλά με την ομάδα μας και θέλουμε μέσα στα 200 χιλιάρικα να τα γλιτώσει ο άνθρωπος που βάζει το χέρι του στο πορτοφόλι. 100%. Αυτό μας ενδιαφέρει. Δεν μην βγει κάποιος και πει, έλα τι σε νοιάζει εσένα, ξέρεις την Μπαρτσελώνα. Δεν είναι πράγματα αυτά, παιδιά. Δεν είναι σύγκριση τώρα ο Άρης με την Μπαρτσελώνα, έτσι δεν είναι? Καμία. Καμία. Ναι. Εμείς ενδιαφερόμαστε η ομάδα μας να κερδίσει ό,τι γίνεται καλύτερο και να μείνουν και λίγα φράγκα, έτσι που τα λέμε λαϊκά, να μείνουν για την ομάδα, για τον σχεδιασμό, ναι, της επόμενης κίνησης. Ναι. Καλώς πάντων, αυτά είναι. Να ευχηθούμε το καλύτερο να γίνει γρηγορότερα. Μακάρι. Μακάρι μέσα στις επόμενες μέρες θα τελειώσει. Έγινε, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, έχουμε άλλον, δεν έχουμε άλλον. 2-3-10-2-87-3-8 ανοιχτό το τηλεφωνικό κέντρο. Σας περιμένει ο Χρήστος και όσες για να τα πείτε όλα και να τα συζητήσουμε όλα για εξάρια, για οχτάρια, για δεκάρια, για τερματοφύλακες, για αριστερό μπακ. Που θες και εκεί παίχνει η αλήθεια. Εντάξει. Απλά φαίνεται να μην καίγεσαι στην φάση στην οποία βρισκόμαστε. Αλλά είναι δεδομένο ότι ο Άρης θα αποκτήσει έναν αριστερό μπακ για να πλαισιώσει τον Κόρχουτ. Δεν θα με χαλούσε μια βασική επιλογή ποδοσφαιριστή εκεί πέρα. Ένας παίχτης δηλαδή που έχει πιο γρήγορο τέμπο στο παιχνίδι του, αλλά έχεις μια πολύ καλή επιλογή ενός ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι διεθνής μάλιστα και βασικός στην εθνική ομάδα της χώρας του, τον Μίχαη Κόρχουτ, και τον υπολογίζει κανονικά για την νέα αγωνιστική περίοδο. Για να δω, έχουμε κανένα μηνυματάκι. Επαναλαμβάνω, ανοιχτές οι γραμμές στο 2-3-10-2-87-8-8-8. Λοιπόν, θα δούμε τώρα, περιμένουμε
Και μια ενημέρωση του Χρήση Ανθομή, πως πάμε νωρίτερα στην Ολλανδία. Αν δεν είναι ήδη στο γήπεδο, οι συνάδελφοι θα είναι σε λίγη ώρα. Για να έχουμε έτσι και μια πρώτη εικόνα και από το παιχνίδι, ενδεχομένως αν έχουμε και εντεκάδες κτλ. Αλλά είδες ο άλλος λέει: θα κάνουμε, λέει, τη μετάδοση όρθιοι. Χρήση Ανθομή, 2 χρόνια όρθιοι την κάναμε. Όρθιοι ήταν οι μεταδόσεις, θέλω να πω. Όρθιοι κάναμε τις μεταδόσεις. Δεν καθόμασταν κάπου. Το μόνο γήπεδο στο οποίο καθίσαμε 2 χρόνια στη ΓΑΜΑ Εθνική ήταν στα Γιαννιτσά. Αναγέννηση Γιαννιτσών Άρης. Στην πρώτη χρονιά στη ΓΑΜΑ Εθνική. Όπου είχε μπουν δημοσιογραφικά κανονικά. Βέβαια, φίλε, ήταν πολύ κύριε. Αλλά στα υπόλοιπα τώρα δεν υπήρχε αυτή η πολυτέλεια. Στην Ελευθερούπολη με τον Άρη Ακροποτάμου μας είχαν βγάλει κάτι καρέκλες πλαστικές. Στον Άρη Ακροποτάμου τότε, προπονητής, ήταν ο Άκης Βάβαλης. Ο νυν βοηθός Σάβα Παντελίδη. Πάμε στο επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Γεια σας. Νίκο, καλησπέρα. Χαίρετε. Ως συνήθως παίρνω και μαλώνω με σένα και τον Χρήστα εδώ, αλλά τώρα δεν υπάρχει λόγος. Θύρα 2, είσαι εσύ. Είσαι. Ο Θύρα 2, ποιος είσαι. Όχι ρε, ποιος... θα αφήσουμε, παίρνω και μάλλον. Α, έλα, δεν... εσύ τουλάχιστον... Γιατί ο συνήθως η πέτρα του σκαδόλου αυτός ο Χρήστατος διαχρονικά, εδώ και 15-20 χρόνια, αναφέρεται... με σένα μαλώνουμε με ποιοτικό τρόπο τουλάχιστον, εντάξει, έχει μια ποιότητα. Και είπε και σουρωμένο την περασμένη εβδομάδα. Η αντιπαράθεση. Άστα να πάρει. Εντάξει, όταν μιλάς δίκαια και αντικειμενικά και κανονικά, όπως σου είπε ο φίλος σου, ο Μοϊδεάτης, ξέρω, για τον μπάτζι της ομάδας, για τους παίκτες που έπρεπε να πάρει, για αυτά. Και λες ότι ο ΠΑΟΚ έλυσε κατευθείαν το πρόβλημά του έχοντας οικονομική άνεση και αυτά. Δεν είπες παλαβό πράγμα, δεν είπες αυτά. Και δηλαδή όποιος σας ακούει έστω για να περάσει την ώρα, μια και δεν έχει αυτή την ώρα άλλα. Ναι. Δηλαδή οργίζεται όταν συνεχώς πετάει πόντες. Να ο ΠΑΟΚ φταίει για εκείνο, να για εκείνο, να για εκείνο. Λες κάτσε ρε παιδιά, δηλαδή τι παλαβό αυτό. Καλά, δηλαδή, κοίταξε την πάρτι σου, κοίταξε την ομάδα σου. Καλά, κάποια, κάτσε. Κάποια δεν είναι και ψέματα. Λέμε τι θέλουμε. Για όλους δεν έχει ψέματα. Εντάξει. Δηλαδή είναι ψέματα αυτό που σου λέω κάθε φορά ότι εσύ πήρε 2 εκατομμύρια φέτος. Και τέλος να μην ξαναμαλώνουμε και τα ίδια πράγματα. Και λίγα πήρα. Και λίγα πήρα. Εντάξει, πάρε παραπάνω, δεν σου πω. Έτσι, και λίγα πήρα. Αν έχεις μαγιά, εγώ το αφισβητώ. Τι είναι λίγα, εγώ λέω ότι είναι πολλά. Τηλεθεάσεις ρεκόρ έκανα ρε φίλε τώρα. Τι τα αφισβητείς τώρα ρε, κάτσε. Ο Άρης μίνιμουμ 3 εκατομμύρια έπρεπε να έχει από την ΕΡΤ αυτή τη στιγμή. Κοίτα, όταν έρχεσαι από τη Β' Εθνική με τόσα χρόνια... Πρόσεξε με, ο Άρης είναι και πάλι ο Άρης. Δεν είναι μια ομάδα που έρχεται τη Β' Εθνική. Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Αυτό, δηλαδή, στείλ τώρα ξανά μανά. Ολλανδία είναι τώρα που είναι. Ολλανδία είναι. Μιμήθηκε τους δικούς μας, τους Ορμπαντζόγλους, τους Κόλκες, όλους αυτούς, είπε και αυτός να πάει εκεί πέρα. Μετά από εκεί όταν γυρίσει, στείλ τώρα πάλι καμιά δεκαπενταριά μέρες αλλού. Λίγο να ηρεμήσουμε, να μην μας τυχόνεται. Μετά θα φύγει με άδεια. Αυτό ακριβώς. Καλά. Έγινε ρηγό. Να σε καλά. Να σε καλά. Έχουμε άλλον. Ωραία, 2-3, 10, 287 και 3 οκτάρια. Βλέπω εδώ πέρα ο Γιώργος Γκάτσος έχει κάνει ήδη δουλειά με το live του All About Άρης για το φιλικό. 7 η ώρα θα είναι στον αέρα. Πολύ ωραία. Θα ενημερωθείτε ζωντανά μέσα από το www.allaboutaris.com για την εξέλιξη του φιλικού με τη Φορτούνα Σιτάρτ. Και ραδιοφωνικά φυσικά επαναλαμβάνω μέσα από το Λίμπερο 107,4 και για το παιχνίδι του Άρη και για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ που είναι και αυτό την ίδια ώρα. Δηλαδή θα ζήσουμε τη συνύπαρξη Τσαλτίδη Κόλκα στον αέρα. Μεταξύ 8 και 10 με μαρμίτα εδώ πέρα φυσικά Τάσο Τρέχη και Ζάχο Ντρούλινγκ να συντονίζουν το αγωνιστικό δίωρο που θα ακολουθήσει εδώ πέρα στον Λίμπερο. Την ώρα που λέμε ότι λέμε βέβαια ο κόσμος έχει συγκλονιστεί διότι υπάρχει παγκόσμιο πρόβλημα την τελευταία ώρα, θα το έχετε παρατηρήσει φαντάζομαι οι περισσότεροι, με το Facebook και το Instagram φίλε, όπου δεν μπορούν να γίνουν δημοσιεύσεις, υπάρχει της λειτουργίας αυτές τις δύο λαοφιλείς εφαρμογές με τις εικόνες στο Facebook λέει να μην φορτώνουν και στο Instagram δεν ανανεώνεται λέει, το timeline σε πολλούς χρήστες. Είμαι ένας από αυτούς, ομολογώ είναι η αλήθεια, υπάρχει ένα ζητηματάκι με τα social media. Το δυσάρεστο σε αυτή την περίπτωση είναι ότι φτάσαμε σε ένα σημείο όπου δεν λειτουργούν τα social media και ξαφνικά επικρατεί ο πανικός ο απίστευτος. Είναι εκπληκτικό. Θα το έχετε παρατηρήσει και το Instagram του All About Aris έχει ένα θεματάκι. Παρασυρώμενο και αυτό από το γενικότερο πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Φαντάζομαι ότι θα λυθεί άμεσα για να μπορέσουμε να έχουμε και φωτογραφικό υλικό και βίντεο στο Instagram του All About Aris πριν από το φιλικό με τη Φορτούνα Σιτάρτ. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα.
Γεια σας. Το ραδιόφωνο σας χαμηλώστε λίγο. Ναι. Και θα είμαστε νομίζω σε πολύ καλή κατάσταση. Τώρα είστε καμπάνα. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Νίκο. Ορίστε. Είσαι από το Μιλάνθιο. Μάλιστα. Ο Βασιλιάδης ο Μίτσος τι κάνει. Α, δεν ξέρω πολύ κόσμο εκεί πέρα, να σου πω την αλήθεια. Θα ρωτήσω τον πατέρα μου όμως που ξέρει εκεί πέρα να μου πει. Ναι, αυτός είχε κουμπίνα, ξέρω, κάτι τέτοιο. Τι είχε, α, δεν έχω ιδέα. Δεν τους ξέρω πολύ καλά. Δεν μένεις εκεί. Όχι, δεν μένω εκεί και πηγαίνω πολύ. Δεν πηγαίνω τόσο συχνά, είναι η αλήθεια. Α, χθες έτυχε, πήγα μια βόλτα γιατί είχα μια δουλειά. Επειδή ήμουν τακτικός εγώ εκεί, πήγαινα στον Αθανασιάδη, ήμουν κρυοπόλης, πήγαινα και έσπαζα αρνιά. Από το Μελάνθιο, τώρα που είπατε Αθανασιάδης, είναι ο τερματοφύλακας που πήρε η ΑΕΚ, ο Γιώργος Αθανασιάδης. Δεν ξέρω, ο γιος του θα είναι. Ο γιος του είναι, ναι, ο γιος του είναι που παίζει στην ΑΕΚ τώρα. Ναι. Δεν το ξέρω αυτό εδώ το πράγμα. Α, εσείς από εκεί κοντά είστε. Όχι, η καταγωγή μου είναι από το Λαγκαδά, αλλά είχα κρεοπολείο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Και πήγαινα και έσπαζα εκεί πάνω στα χωριά. Στο Μιλάνθιο, στο Λευκοχώρι, κάτι εκεί πέρα. Εκεί πέρα, ναι, είναι μια τριάδα που είναι στη σειρά όλα μαζί. Άρα, άρα μπορεί να ξέρατε και τον παππού μου πιο παλιά και τη γιαγιά μου, εντάξει. Παππούς ποιος ήταν? Ο Κυριάκος, ο Παπαδόπουλος. Κυριάκος Παπαδόπουλος, αυτός που είχε το καφενείο. Που ξεκίνησε αλλά δεν το έκανε τελικά. Το καφενείο που. Μήπως είχες και γαμπρό το Χρήστο το. Έλατε. Όχι. Γαμπρό πιο, ευχαριστώ και δεν είχαμε γαμπρό. Όχι. Ένα καφενείο μπαίνοντας δεξιά μεριά που όχι είναι. Όχι εκείνο, όχι εκείνο, δεν έχει γίνει, όχι. Α, επειδή έχει πολλά χρόνια για να πάω τώρα προς τα εκεί πάνω. Ναι. Πού έγινε καφενείο καινούριο? Όχι, δεν είχε γίνει καινούριο, ήθελε να κάνει ένα χώρο καφενείο, δεν τον έκανε ποτέ τελικά. Μάλιστα. Λοιπόν, αν θα έρθεις σε επικοινωνία με τον πατέρα σου. Ναι. Και μπορεί να ακούει κιόλας τώρα, γιατί ακούει καμιά φορά την εκπομπή. Καθόλου παράξενο. Ναι. Ας του δώσει χαιρετίσματα, αν είναι καλά. Από ποιον, να του πω? Από το Χασάπ, το Στέλιο, το Ράμτσο. Εντάξει, άμα θα το μεταφέρω, εντάξει. Να είστε καλά. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Λέει, ζεφίλε, το Μελάνθιο Κιλκής, ζεφίλε. Έχει μια. Είναι γνωστό, δεν είναι ένα όποιο και όποιο χωριό. 110 άτομα το μεταξύ έχουν μείνει εκεί πέρα πάνω, δεν αυξάνεται, μόνο μειώνεται ο πληθυσμός. Αν ο κ. Αλέκος τώρα μπορεί να μου στείλει ένα μήνυμα και να μου απαντήσει. Αν ακούει. Λοιπόν, σιγά σιγά θα πάμε και στο τελευταίο διάλειμμα για να έχουμε μια επικοινωνία και με τον Χρύσανθο στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Ο φίλος 779 λέει: έμαθαν οι μάνατζερ ότι και εγώ είμαστε για εξάρι και ανεβάζουν τιμές. Πάντως ο μήνας άλλαξε. Και χθες έφυγαν 36 διαρκείας. Δίνουμε δικαίωμα στον Καρύπ να μας την πει. Ναι, τα διαρκείες είναι αλήθεια ότι δεν κινούνται με πολύ γοργούς ρυθμούς το τελευταίο διάστημα. Έχουν κολλήσει εκεί πέρα στα 4 κάτι εκεί πέρα. Είναι η τελευταία ενημέρωση, η χθεσινή, γιατί η ΠΑΕ πλέον ενημερώνει καθημερινά για την κίνηση των διαρκείας. Θα σας την πω αμέσως. Είναι στα 4.550 διαρκείας έχουν φύγει ως τώρα, έχουν κολλήσει λίγο πιο πάνω από 4.000 εδώ και περίπου 2 εβδομάδες. Μακάρι να αυξηθεί συνέχεια ο αριθμός αυτός. Νομίζω ότι το φιλικό με τον Ατρόμητο και το επίσημο παιχνίδι με την ΑΕΛΕ Μεσού στις 25 Ιουλίου προσφέρονται για να γίνουν δύο δυνατά ντουσε εισαγωγικά, ώστε να ανέβει αισθητά ο αριθμός και να ξεπεράσουμε και τις 6.000 και τις 7.000 ενδεχομένως, θα δούμε ανάλογα πώς θα πάει και η κινητικότητα του διαρκείας μέχρι εκείνες τις ημέρες, γιατί απέχουμε ακόμα κάτι παραπάνω από 2 εβδομάδες μέχρι να φτάσουμε σε εκείνα τα παιχνίδια που σίγουρα θα φέρουν αρκετό κόσμο στο Κλεάνθης Βικελίδης. Γεια σας κύριε Νίκο, γεια σας. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα, Χρήστο και όσοι και επιστρέφουμε. Λίμπερο 107,4, All About Arson Air. Μπαίνουμε στο τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο, Χρήστος και όσοι στην ρύθμιση του ήχου. Θα κλείσουμε λίγο νωρίτερα σήμερα, παρά 10, για να μπει νωρίτερα ο Γιώργος Ματζιούκης. Να κλείσει νωρίτερα ο Γιώργος Ματζιούκης, για να μπει νωρίτερα η Μαρμίτα μετά. Και να είμαστε live με την έναρξη των αγώνων στις 8 στον αέρα. Γιατί θυμίζω έχουμε 2 φιλικά Άρη και ΠΑΟΚ, τα οποία ξεκινούν στις 8 ώρα Ελλάδος. Για κάνα δεκάλεπτο ακόμα πάμε παρέα με ανοιχτές γραμμές 2-3-10-2-87 και 3 οκτάρια για να συζητήσουμε μαζί σας ό,τι υπάρχει στην επικαιρότητα.
Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο άλλο μελανθιώτη που θέλει να βγει. Γιατί βλέπω το μελάνθιο έχει κάνει γκέλ γενικά στον κόσμο. Θρυλικό μελάνθιο κυλικής, να τα λέμε και αυτά. Τρεις ανθρώπους έχει βγάλει. Λοιπόν, ο ένας είναι ο Θανασιάδης, ο οποίος είναι πλέον στην ΑΕΚ. Ο άλλος είμαι εγώ. Ο άλλος είναι ο Κυραλέκος. Αυτά είναι γνωστά. Λοιπόν. FM γεννώ τα μηνύματά σας στο 54526. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Μηνυματικά που τα λέμε. Για κάνε μια δοκιμή, Χρήστο, το Χρήσανθο. Μήπως και είναι σε φάση για να βγει και να έχουμε έτσι κάποια πρώτα, μια πρώτη εικόνα από το γήπεδο στο οποίο θα διεξαχθεί το φιλικό με την Φορτούνα Σιτάρτ, το οποίο ξεκινάει στις 8. Ο Θόδωρος Καρυπίδης έχει κάνει ένα σχόλιο κάτω από την ανάρτηση της ΠΑΕ στο Instagram για τον Φετφατζίδη. 8 γκολ 10 assist. Δυνατός ο πρόεδρος. Μακάρι να πέσει μέσα. Νομίζω ότι με 8 γκολ και 10 assist ο Φετφατζίδης μια χαρά είναι το χρόνο. Εντάξει. Να πάμε, εγώ θα το πάω 11 γκολ, 8 assist. Θέλω λίγο περισσότερα γκολ πρόεδρε από το FETFA. Εντάξει, και στο δημιουργικό να βγάλει καμιά assist, αλλά άμα βάλει και κανένα γκολάκι παραπάνω, γιατί μπορεί να το κάνει. Έχοντας και το ένα εναντίον ενός, αυτή την κοφτή την τρίπλα που μπορεί να διάσει τον προσωπικό του αντίπαλο Φετφατζίδης, μπορεί να δώσει κάτι παραπάνω νομίζω στο γκολ και στο δημιουργικό κομμάτι, αλλά περισσότερο στο κομμάτι του σκοραρίσματος. Και μην ξεχνάμε άλλωστε ότι ο Άρης την περσινή σεζόν τα περισσότερα του γκολ τα πήρε τους περιφερειακούς του. Τον Λάρσον, τον Ντιγκινί, που τα σκόραρε βέβαια χωρίς να είναι περιφερειακός. Τον έχουμε? Όχι, δεν το σήκωσε καν. Ε. Α, το σήκωσε, αλλά είπε τι. Δεν σε ακούσε, αδελφέ. Δεν έφτασαν ακόμα. Είναι μία ώρα και 20 λεπτά πριν το παιχνίδι. Εγώ. Θα ήμουν μια μισή ώρα πριν εκεί. Εγώ. Θα είναι σε λίγο ο Χρήσανθος. Αν δεν προλάβουμε να τον έχουμε μέχρι τις 7 παρα 10 που θα πάμε παρέα, θα τον ακούσετε κατευθείαν ζωντανά λίγο πριν τις 8 που θα κάνει γνωστές τις εντεκάδες, την εντεκάδα του Άρη περισσότερο, με την οποία θα ξεκινήσει το φιλικό κόντρα στη Φορτούνα Σιτάρτ. Χύσαμε τον καφέ, ρε φίλε, λεφτά θα πάρουμε. Πάνω στο τέτοιο. Πολύ ωραία πράγματα. Λοιπόν, στο τελευταίο δεκάλεπτο πριν κλείσουμε, πάμε να ασχοληθούμε λίγο και με τον μπάσκετ. Να δούμε τι υπάρχει εκεί πέρα στην επικαιρότητα. Δυστυχώς όχι ευχάριστες ειδήσεις. Το ψιλοπροσπαθεί, το παλεύει ο κύριος Γουλιέλμος για διάφορα ζητήματα. Καλύτερα όμως θα μας τα πει ο συνάδελφος από το Λαμπαουτάρης και βασικός ρεπόρτερ μπάσκετ στο Λαμπαουτάρης, έτσι. Ο Αντώνης Ογκάτζιος, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Αντώνη μου, τι γίνεται? Καλησπέρα. Καλησπέρα Νίκο, την καλησπέρα μου και στους ακροατές. Ένας ακροατής ανάμεσα στους πολλούς που ακούνε αυτή τη στιγμή, να ξέρεις, είναι και ο πρώην διευθυντής σου. Λοιπόν. Του έχω μεταφέρει ήδη τους χαιρετισμούς μου. Αλήθεια είναι, μεταφέρθηκαν. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, στο μπασκετικό Άρη διαβάζουμε για προπονητή σήμερα στο Λαμπάουτ Άρης. Και μια προσπάθεια που γίνεται ώστε να καλυφθεί το κενό που δημιουργήθηκε με την αποχώρηση του Γιάννη Καστρίτη, με το όχι του Θανάση Κουρτόπουλου, έτσι. Ναι, ναι, αυτό το όχι έχει προηγηθεί εδώ και μάλλον υπάρχει εδώ και περίπου μια εβδομάδα που έγινε μια επαφή ανάμεσα στον ιδιοκτήτη του Άρη και τον προπονητή της εθνικής ομάδας. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους ο Θανάσης Κουρτόπουλος δεν μπορεί να αναλάβει τον Άρη. Ένας βασικός είναι η κατάσταση που επικρατεί στην ομάδα. Τώρα βέβαια αυτός ο ίδιος, από ό,τι πληροφορούμαστε, δεν το έθεσε ως επιχείρημα αυτό στα ίσια, ας το πούμε έτσι. Εντάξει, επικαλέστηκε και την εθνική. Φυσικά και εκεί υπάρχει σημαντικό θέμα, γιατί ως ομοσπονδιακός προπονητής και με το παγκόσμιο της Κίνας να γίνεται τέλη Αυγούστου με μέσα Σεπτεμβρίου, δεν θα μπορούσε να έρθει πριν τις 20 Σεπτεμβρίου στην ομάδα. Οπότε καταλαβαίνουν όλοι τις αντικειμενικές δυσκολίες που υπάρχουν σε αυτή την περίπτωση. Γίνονται κάποιες προσπάθειες στο θέμα προπονητή, όλες όμως χτυπάνε στον τοίχο του μπαν, ναι, γιατί είναι λογικό με πολύ περιορισμένες επιλογές ξένων και με αρκετούς και με τους Έλληνες, κάποιους Έλληνες παίκτες να έχουν ήδη χαθεί, κάποιους να κινδυνεύουν να χαθούν, να είναι διστακτικοί κάποιοι προπονητές που θα ήθελε να συνεργαστεί η ΚΑΕ, η διοίκηση της ΚΑΕ. Τώρα πιστεύω μέσα στις επόμενες μέρες θα έχουμε κάποιες εξελίξεις στο συγκεκριμένο θέμα, και όσο πλησιάζουμε προς τη Γενική Συνέλευση της Δευτέρας, της 8ης Ιουλίου, δεν ξέρω αν θα έχει κλείσει και οριστικά το θέμα ως τότε. Πάντως είναι ένα από τα θέματα που απασχολούν τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ. Μάλιστα. Εντάξει.
Θα δούμε τώρα τι θα γίνει και με αυτό το ζήτημα. Εντάξει, τώρα εγώ να σου πω την αλήθεια, έτσι όπως είναι η κατάσταση στο μπάσκετ, το τελευταίο που πρέπει να απασχολεί τον Άρη είναι ο προπονητής. Άλλα πρέπει να προηγηθούν. Ακριβώς. Αυτό είναι το θέμα. Και γίνονται κάποιες προσπάθειες, ναι, κάποιες επαφές μάλλον τις τελευταίες μέρες, την τελευταία εβδομάδα και για το θέμα του μπαν. Με το οποίο για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις που φαίνονταν και είναι οι πιο δύσκολες από όλες, δεν είχε γίνει δεν είχαν γίνει κάποιες επαφές ως τώρα. Ναι. Γίναν κάποιες επαφές τελευταίες μέρες. Βέβαια αυτό που βγαίνει το συμπέρασμα είναι ότι θα χρειαστούν αρκετά λεφτά μπροστάντζα, όπως το λέμε, σαν προκαταβολή για να μπορέσουν να επέλθουν συμφωνίες με παίκτες όπως ο Δραγκίσεβιτς, ο Σανικίτζε και ο Μάρμπλ. Το θέμα είναι πού θα βρεθούν αυτά τα λεφτά και αν υπάρχουν αυτά. Βασικά αν υπήρχαν αυτά τα λεφτά, ίσως να είχαν επιτευχθεί ήδη συμφωνίες. Γιατί αυτό το θέμα είναι ένα ζήτημα που φρενάρει γενικά όλο το αγωνιστικό, τον αγωνιστικό σχεδιασμό του Άρη. Γίνονται και κάποιες επαφές αναφορικά με παίκτες. Είχαμε σημειώσει πριν από λίγες μέρες μια επαφή που έγινε για τους τρεις παίκτες που μπορεί και με μπαν ο Άρης να πάρει από το Λαύριο. Ναι. Τον Νίτσον, τον Λαμπ και τον Μιλόσεβιτς. Είναι δύσκολες περιπτώσεις, δεν είναι εύκολες, ειδικά αυτές του Νίτσον και του Λαμπ, κυρίως για οικονομικούς λόγους. Μάλιστα, ο Νίτσον φέρεται να έχει και κάποιες προτάσεις ήδη από το εξωτερικό, από ό,τι λένε οι πληροφορίες μας. Δεν είναι και πολλοί ξένοι παίκτες που μπορεί να πάρει ο Άρης, οπότε με ή χωρίς προπονητή αυτή τη στιγμή γίνονται κάποιες συζητήσεις και για Έλληνες παίκτες και για ξένους. Ναι. Δεν ξέρω τώρα αν θα υπάρξουν άμεσα αποτελέσματα. Πάντως το βέβαιο είναι ότι ο Δημήτρης Γκουλιέρμος σίγουρα θέλει να εμφανίσει κάτι και αναφορικά με το μέλλον, πέρα από τα πεπραγμένα, τα μέχρι τώρα πεπραγμένα. Γιατί πλησιάζει και η Γενική Συνέλευση. Ναι. Βέβαια, ναι, στη Γενική Συνέλευση της Δευτέρας. Οπότε προσδοκά να έχει κάποια εξέλιξη είτε με το θέμα προπονητή είτε με το θέμα των μπαν. Δύσκολο το βλέπω. Τώρα, ας πούμε την αλήθεια, Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει. Τετάρτη, τώρα, ναι. Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει. Φυσικά. Είναι και η διοίκηση ένα θέμα, τώρα είναι και το τυπικό της υπόθεσης εδώ και το ουσιαστικό, γιατί για το τυπικό της υπόθεσης, εφόσον οριστικοποιηθεί και η παραίτηση του Γιώργου Σιγάλα, τυπικά εννοώ, γιατί ουσιαστικά έχει παραιτηθεί εδώ και πολύ καιρό, ναι, πρέπει να υπάρξει μια νέα διοίκηση, δεν γίνεται με δύο μέλη, με τον πρόεδρο του Χάρη Παπαγεωργιού και τον εκπρόσωπο δραστέχνη, τον πρόεδρο του ΑΣ, τον Γιάννη Ψηφίδη, να υπάρξει διοίκηση. Όχι. Ψάχνει ο ιδιοκτήτης κάποιους ανθρώπους για να πλαισιώσουν το ΔΣ. Προς το παρόν δεν υπήρξε κάποιο αποτέλεσμα. Mm-hmm. Τώρα και εκεί αναμένονται κάποιες, και σε αυτό το κομμάτι αναμένονται κάποιες εξελίξεις. Πιστεύω ότι μέσα στις επόμενες μέρες, ίσως ειδικά για το θέμα του ΔΣ, να έχουμε κάποια νεότερα. Το ελπίζω, το ελπίζω. Μακάρι, γιατί δεν γίνεται να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και ο Αριανός προβληματίζεται πολύ. Το αντιλαμβάνε, φαντάζομαι, και εσύ. Σίγουρα, εντάξει, φτάσαμε 3 Ιουλίου. Μπήκε ο Ιούλιος, λέγαμε ότι ο κρίσιμος Ιούνιος, ο κρίσιμος Μάιος. Μπήκε ο Ιούλιος, προχωράει ο Ιούλιος και προς το παρόν κάποιες ουσιαστικές εξελίξεις δεν υπάρχουν. Βέβαια η κατάσταση στο ελληνικό μπάσκετ είναι γενικά σχήμα, εντελώς σχήμα. Υπάρχει και αυτό το θέμα του βασικού χορηγού που προέκυψε, που είναι πολύ σοβαρό. Υπάρχουν ακόμα συγχωνεύσεις στα σκαριά, οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί ουσιαστικά αλλά όχι τυπικά. Υπάρχει μεγάλη, τέλος πάντων, αβεβαιότητα. Υπάρχουν και βέβαια σαν τον Άρη ομάδες, οι οποίες δεν έχουν κάνει την παραμικρή κίνηση και βρίσκονται και αυτές σε δύσκολο σημείο όμως. Mm-hmm. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν πρέπει να είναι λογική αυτό στον Άρη, ότι δηλαδή δεν κινούνται οι άλλοι, άρα δεν ανησυχούμε κι εμείς, γιατί ο εφησυχασμός και το υπάρχει χρόνος είναι σίγουρα μεγάλος εχθρός, πιστεύω, για την όποια προσπάθεια γίνεται. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Άρης έχει και ένα έξτρα βραχνά σε σχέση με τις άλλες ομάδες. Έχει φυσικά το όνομα, έχει το ειδικό βάρος, αλλά έχει και εκατομμύρια ευρώ χρέη, τα οποία δεν σταματούν να κυνηγούν την ομάδα και κάθε μέρα που περνάει σίγουρα είναι επιβαρυντική πάνω σε αυτό το κομμάτι, γιατί εξαντλείται και η υπομονή των πιστωτών. 100%. 100%. Μακάρι και τα, επειδή αυτές οι γενικές συνελεύσεις, το ξέρεις καλύτερα από μένα, είναι δίκοπο μαχαίρι αυτή η διαδικασία. Μακάρι να βγει κάτι καλό την ερχόμενη Δευτέρα. Γιατί αν δεν γίνει αυτό, θα πάμε στο άλλο άκρο, πιστεύω. Και δεν θα βοηθήσει κανέναν τώρα να μην προκύψει κάτι την επόμενη Δευτέρα στην συνέλευση την οποία θα πραγματοποιηθεί. Πραγματικά, ναι. Αυτό που, η απορία που υπάρχει είναι τι μπορεί να προκύψει. Τι μπορεί να προκύψει. Ναι, όταν λέμε να προκύψει,
να παρουσιάσει μια λύση, ας πούμε, ο ιδιοκτήτης, η οποία να είναι βιώσιμη και okay, να τελειώσει εκεί το πράγμα και να συνεχίσει να λειτουργεί η ομάδα και να επιστρέψει και στην κανονικότητά της κτλ. Από την άλλη, άμα δεν παρουσιάσει κάποια χειροπιαστά πράγματα και παραμείνει θολό το τοπίο και παραμείνει και η αβεβαιότητα, από θεσμικής πλευράς ο ερασιτέχνης μπορεί να κινήσει κάποιες διαδικασίες, όμως είναι βέβαιο ότι όλα αυτά θα φάνε αρκετό χρόνο και δεν ξέρω κατά πόσο η ομάδα έχει αυτό το χρόνο. Και στο πλαίσιο του χρόνου που δεν έχει ο Άρης, είναι σημαντικό γιατί το έχουμε ζήσει και εμείς τα προηγούμενα χρόνια με συνελεύσεις πολλές στο ποδόσφαιρο, η κουβέντα που θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα να μην ξεφύγει από το βασικό θέμα συζήτησης. Γιατί πολλές φορές αυτές οι συνελεύσεις εκτροχιάζονται λίγο σε εισαγωγικά οι συζητήσεις, πάνε αλλού. Ακριβώς. Και χάνεται πολύτιμος χρόνος σε μια συγκέντρωση ανθρώπων, φίλων απλών της ομάδας, παραγόντων κτλ. Που μαζεύονται για να βρουν μια λύση. Γι' αυτό όσοι πάνε την ερχόμενη Δευτέρα σε αυτή τη συνέλευση, είτε είναι επιφανείς μέλη της οικογένειας του Άρη, είτε είναι απλοί οπαδοί, θα πρέπει να φροντίσουν ώστε η κουβέντα να παραμείνει από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό στο βασικό ζήτημα και να μην εκτροχιαστεί. Ακριβώς έτσι είναι. Όπως το λες, είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί πολλές φορές ξεφεύγει το πράγμα. Αυτό έχει διδάξει και η εμπειρία και η δικιά μου εμπειρία που παρουσίασε αρκετά παλιότερες γενικές συνελεύσεις από εποχή Θεόφιλο Μητρούδη ακόμα. Μη μαρτυράς τα χρόνια σου. Μη μαρτυράς τα χρόνια σου. Ναι. Τώρα καλφώθηκα λίγο, τώρα δεν πειράζει. Αυτό έχει δείξει ότι αρκετές φορές ξεφεύγει και ο Άρης αυτή τη στιγμή είναι σε τόσο κρίσιμο σημείο που δεν έχει την πολυτέλεια να ξεφύγει το θέμα και η συζήτηση και τα πάντα έτσι από το μέλλον και τη βιωσιμότητα της ομάδας. Έτσι. Πρέπει οπωσδήποτε, αν δεν υπάρχουν λύσεις και δεν παρουσιαστούν από τον ιδιοκτήτη, να βρεθούν κάποιες λύσεις. Οπότε πιστεύω ότι αυτό είναι το κάτι που μπορεί να βγει από αυτήν την συνέλευση της Δευτέρας. Θα δούμε. Πλησιάζουν. Έχουμε κάποιες μέρες ακόμα, αλλά πλησιάζει. Θα πούμε περισσότερα και τις επόμενες μέρες και μέσα από το Λαμπαουτάρης. Αντώνη, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Νίκο. Καλά απόγευμα. Καλή συνέχεια και σε σένα. Αυτά από τον Αντώνη Γκάτζιο. Και τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ του Μπασκετικού Άρη. Άρχισε νομίζω να κάνουμε μια αναφορά από τη στιγμή που είχαμε και το χρονικό περιθώριο. Λοιπόν, θα κλείσουμε λίγο νωρίτερα για να μπει ο Γιώργος Ματζιούκης με την ώρα για μπλε. Μην ξεχνάτε, σε μία ώρα και 10 λεπτά ξεκινάει το φιλικό του Άρη με την Φορτούνα Σιτάρ, ζωντανά από το Λίμπερο και από το Λαμπάου Τάρης. Εννοείται. Σας ευχαριστούμε πολύ και σήμερα για την ακρόαση και τη συμμετοχή σας στην εκπομπή. Θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 5. Μέχρι τότε, να είστε καλά.